Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Τριφυλιακό. Ο Τριφυλιακός, ο οποίος μετέχει στο δεύτερο όμιλο της γάμα κατηγορίας και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία του Τριφυλιακού, για τη διακοπή του πρωταθλήματος, αλλά και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, τον έμπειρο επιθετικό της ομάδας, τον Νίκο Καριστινό. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Νίκο, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε 4 νίκες, μια ισοπαλία με τον Διαγόρα εκτός έδρας και μια ήττα την τελευταία αγωνιστική στο γήπεδο της Αλεπότυπας από τους Αμπελόκηπους. Ναι. Αυτά τα δύο μάτς που δεν κερδίσατε, θα μπορούσατε να είχατε πάρει τους 3 βαθμούς. Να πάμε πρώτα με το παιχνίδι με το Διαγόρα εκτός έδρας στο Εγάλο που ήρθατε ισοπαλία. Διαγόρα σίγουρα, είχαμε 4 δοκάρια και χάσαμε και πέναλτι στο 94. Είναι ξεκάθαρο πως έπρεπε να πάρουμε 3 βαθμούς. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο αυτά γίνονται. Το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής με τους Αμπελόκηπους στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Δεν κατεβήκαμε. Η ομάδα είχε από τους 3 αμυντικούς, από τους 4 λείπαν οι 3 και το ένα αμυντικό μας χαφ έλειπε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δικαιολογίες. Οι Αμπελόκηποι παίξανε σκληρό ποδόσφαιρο, δυνατό και κέρδισανε τίμια. Θεωρώ πως είμαστε διαβασμένοι άμα ξαναπέξουμε τους Αμπελόκηπους να τους αντιμετωπίσουμε τώρα. Η βαθμολογία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είναι στην πρώτη θέση τα Ηλίσια 2004 με 15 βαθμούς, ακολουθεί ο Ζέφυρος Εγάλεο Μεσάς με 13 βαθμούς, μετά η Αμπελόκηπη με 12 και ακολουθεί ο Αρίωνας με 10. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, Νίκο, και έχοντας σχηματίσει μια εικόνα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα διεκδικήσουν την άνοδο μαζί με την δική σου ομάδα, τον Τριφυλιακό? Εγώ όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα πίστευα από την αρχή τα Ηλίσια και εμάς. Τώρα βλέπω πως και ο Ζέφυρος και η Αμπελόκηπη που παίξαμε είναι δυνατές ομάδες, οπότε αυτές οι 4 πιστεύω θα κυνηγήσουν μέχρι τέλους. Τώρα, άμα είναι διπλό το πρωτάθλημα με διπλό γύρο, θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί τώρα 6 αγωνιστικές έχουν μείνει, άμα είναι μόνο που λένε. Οπότε θεωρώ. Πώς είναι ο όμιλος? Θα είναι άδικο. Η εικόνα, ο όμιλος. Έχει 6 αγωνιστικές ακόμα. Ναι, είναι δύσκολος ο όμιλος, Νίκο? Δεν θα το έλεγα. Έχει 5 ομάδες. Είναι δύο ταχυτήτων το πρωτάθλημα. Είναι αυτές οι 5 ομάδες που ήρθαν αναφέρεται και οι υπόλοιπες. Νίκο, αποφάσισες φέτος να έρθεις στο Τριφυλιακό και ουσιαστικά να κρεμάσεις σε αυτή την ομάδα τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια. Σε είχα ρωτήσει σε παλαιότερη συνέντευξη, να σε ξαναρωτήσω, γιατί επέλεξες να έρθεις στο Τριφυλιακό να ολοκληρώσεις σε αυτή την ομάδα την ποδοσφαιρική σου καριέρα? Είπαμε, ένας πολύ μεγάλος ρόλος είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο προπονητής της ομάδας, τον οποίο τον γνωρίζω χρόνια. Και επειδή τότε ξέρω πως είναι μια ομάδα η οποία πάντα στη γάμα θα διεκδικήσει την άνοδο. Άσχετα τα καταφέρει τα τελευταία χρόνια, ελπίζουμε να τα καταφέρει τώρα. Οπότε θα ήθελα να συνδυάσω με την άνοδο. Μου είχες δώσει μια υπόσχεση ότι ερχόμενος στον Τριφυλιακό θες να ολοκληρώσεις την καριέρα σου με άνοδο. Ναι, δηλαδή ναι, να βοηθήσεις τον Τριφυλιακό να ανέβεις στη Β' Αθήνας. Happy end. Θα το ήθελα, ναι. Τώρα έχουμε και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, έχεις κάποια, πιστεύεις πότε θα έχουμε έναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας, Νίκο? Λένε τέλος Ιανουαρίου με αρχές του μήνα, αλλά δεν το γνωρίζουμε αυτό τώρα. Και να πούμε είναι. Σίγουρα θα χρειαστείτε και ένα χρονικό διάστημα, ναι, να κάνετε μια ακόμη προετοιμασία, ναι, Νίκο. Θα δώσουν 15 μέρες πρώτα για προετοιμασία, κάτι τέτοιο, δεν το έχω ψάξει παραπάνω. Να δούμε και εσύ τι κατάσταση θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Δύσκολα, θα είναι δύσκολα, ειδικά τώρα στη γάμα. Δεν νομίζω να έχουν δουλέψει τόσο πολλοί ποδοσφαιριστές. Εσείς έχετε πάρει κάποιο πρόγραμμα από τον Γιώργο τον Κατσαρό? Μας είπε να προπονούμε όσο μπορούμε. Από εκεί πέρα μεγάλα παιδιά είμαστε. Είναι στο καθενός το κεφάλι του τι θα κάνει. Η συνεργασία σου μέχρι στιγμής με την ομάδα, με τη διοίκηση, με το προπονητικό team, είσαι ευχαριστημένος για την επιλογή σου να έρθεις στο Τριφυλιακό? Είμαι πολύ ευχαριστημένος και μεταλλιάνω που δεν είχα έρθει νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Νίκο, να κάνουμε ένα flashback έτσι στην καριέρα σου. Ξεκίνησες από τον Εθνικό Αστέρα. Ναι, ναι. Τι αναμνήσεις έχεις από τον Εθνικό Αστέρα, από την πρώτη σου ομάδα? Ποιος ήταν ο πρώτος σου προπονητής? Ήταν ο Άρης ο Τζεφεράκος μαζί με τον Μπαρβαλιά. Ωραίες αναμνήσεις. Είχε γίνει τότε όπου έπαιζε η ομάδα, η αντρική,
Η Ερασιτεχνική έπαιζε, η Καραπέ 21 έπαιζαν στην αντίπαλη έδρα. Οπότε θυμάμαι είχαμε παίξει και στο Όφη το γήπεδο και στο Παναθηναϊκού και στη ΣΑΕΚ, στα Φιλαδέλφια τότε. Ήταν ωραία σαν να μην, γιατί ήμασταν σαν μικροί επαγγελματίες, κάναμε ταξίδια. Ήταν ωραία. Ωραία. Ακολουθεί η άμυνα ανθού σας, Νίκο. Ναι. Μετά το φανταρικό μου. Και μετά για αρκετά χρόνια στον Κυζιακό. Για πες μου στον Κυζιακό. Στον Κυζιακό εντάξει είναι μια... Ποιος είχες... Η μισή μου ζωή είναι ο Κυζιακός. Εκεί δημιούργησες και φιλίες, έτσι, Νίκο. Βέβαια. Σε όλες τις ομάδες, αλλά εντάξει, εκεί ήμουν τόσα χρόνια. Είναι λογικό, κάτι παραπάνω. Μετά πήγες στον Ιμητό. Ναι, πήγα στον Ιμητό. Εκεί. Εκεί ωραία, ήταν ο κύριος Μανούς που είναι ακόμα πρόεδρος, με πιστεύτηκε. Πέρασαμε δύο ωραίες χρονιές. Άτλα Κυψέλης. Στέατος Σάββας. Όποιος δεν έχει γνωρίσει έχει χάσει για μένα. Και ο Δημήτρης ο Σλοποκούρης, εντάξει τώρα έχει αναλάβει ο Δημήτρης, εγώ τον είχα προλάβει σαν παίχτη. Σοβαρή ομάδα. Pops. Pops είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι για εμένα. Είναι η πιο ωραία άνοδος που κάνει. Είχα πάει τον Ιανουάριο, θυμάμαι. Η ομάδα ήταν μείον 12 πόντους, συγγνώμη. Και κάναμε ένα ντεμπαράζ 15 μάτς, 14 νίκες και ανεβήκαμε τότε. Δεν το πίστευε κανένας. Η ομάδα ήταν πολλά χρόνια χωλημένη στη γάμα και ήταν πραγματικά το θυμάμαι αυτό. Είναι η πιο ωραία άνοδος που κάνει. Αστέρα Ζωγράφου. Αστέρα Ζωγράφου μία χρονιά. Ίσως η πιο όρημη χρονιά που έχω κάνει. Είχα παίξει σε ντερμπάρ και αμυντικό χαφ. Ο Πέτρος Σομπόντοβιτς με είχε δοκιμάσει αυτές τις θέσεις. Εσύ, center back. Ναι, center back. Τα μισά παιχνίδια. Και τα λάμψα στο κέντρο. Ήταν μια ωραία σεζόν. Ήταν και ο πρόεδρος τότε, ο Χουλιάρας, ο Τάκης. Ο Τάκης. Ωραία. Και ωραίο κλίμα τα παιδιά, δεμένα. Και η προγόμενη ομάδα που δεν, λόγω της καραντίνας δεν πρόλαβε. Ο Άγιος Θωμάς. Ο Άγιος Θωμάς. Ναι, δεν πρόλαβα να κάνω πολλά. Έκανα τρεις συμμετοχές. Μετά έγινε αυτό με το COVID. Και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά καλές αναμνήσεις και από εκεί. Αν σου έλεγα ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, δηλαδή ποια ομάδα ξεχωρίζεις από όλες όσες έχεις αγωνιστεί, ποια θα μου έλεγες. Σίγουρα χωρίς τη σκέψη είναι ο Κυζιακός. Και μαζί θα μπορούσα να βάλω τον Αστέρα Ζωγράφου και τον Pops. Τον Pops για ξεχωριστούς λόγους, γιατί ήταν πολύ ωραία σεζόν που κάναμε τότε. Και αν σου έλεγα πάλι να ξεχωρίσεις 2-3 γκολ από όσα έχεις πετύχει, ποια θα ξεχώριζες, που ακόμα τα θυμάσαι. Ήταν ένα μπαράζ για την κατηγορία τότε με τον Κρόνο. Σε ποια ομάδα? Στο Κυζιακό. Mm-hmm. Και ήταν για την κατηγορία τότε να ποιος θα κάτσει στη Β. Και κερδίσαμε 4-0 και είχα σκοράρει και τα 4 γκολ της ομάδας. Ήταν το 2008 αυτό, το μακρινό 2008. Αλλά το θυμάμαι σαν τώρα. Μετά κρίσιμα γκολ θυμάμαι τα γκολ στα παρέα που είχα βάλει με την Αρθούσα που είχαμε ανέβει στο 117. Το είχα κάνει το 3-2. Και με τον Pops τα δύο τελευταία, στην τελευταία βασική που θέλαμε νίκη και κερδίσαμε πάλι. Είναι κρίσιμα γκολ τα οποία μας έδωσαν την άνοδο. Τα μετράς τα γκολ, Νίκο. Πόσα γκολ έχεις πετύχει μέχρι στιγμής? Όχι, δεν το έχω κάνει αυτό. Η πιο παραγωγική σου σεζόν? Η πιο παραγωγική μου σεζόν ήταν στο Κυζιακό, είχα βάλει αρκετές φορές 14-15 γκολ όταν είχα πρωτοπάει. Είχα βάλει στην Ανθούσα πάλι 17 γκολ που είχα πάει, εκεί έπαιζα. Αλλά μετά το 12 και 13 με γύρισαν πιο πίσω προπονητές για κάποιο λόγο, όπως τώρα σαν τερφόρη είπατε, αλλά... Ουσιαστικά παίζεις στο κέντρο, έτσι. Στο κέντρο πλέον. Με την εμπειρία σου να βοηθήσεις περισσότερο. Να φανταστώ, Νίκο, ότι τελειώνοντας τη σεζόν φέτος ως ποδοσφαιριστής, θα παραμείνεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σκέφτεσαι να ακολουθήσεις είτε το ρόλο του προπονητή είτε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή σε κάποια ομάδα? Ναι. Γιατί είσαι αρκετά χρόνια στον χώρο. Ναι, εντάξει, είναι μικρό με το ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα κάνω τις προσπάθειές μου. Θέλω να μείνω στον χώρο του ποδοσφαίρου τώρα. Ως προπονητής, θα σε ενδιέφερε ή τι σκέφτεσαι? Και προπονητής μου άρεσε, αλλά προς το παρόν δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Θα ήθελα να είμαι λίγο σαν τεχνικός διευθυντής να πούμε ένα πράγμα. Θα μου άρεσε αυτό. Έχω κάνει ήδη κάποιες κουβέντες. Οπότε. Είδομαι όταν τελειώσει η σεζόν, θα τα δούμε γι' αυτό. Ωραία. Νίκο, την άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος χωρίς την παρουσία φιλάθλων.
Εγώ είδα φιλάθλους παντού πάντως. Έμπαινε ο κόσμος μέσα και επειδή το αγαπάει το ποδόσφαιρο, μπορεί να μην ήταν στις κερκίδες, ήταν κρεμασμένος απ' έξω, τους έβλεπε στα δέντρα, στα βουνά. Έρχονταν, έβλεπε όσο μπορούσε ο καθένας. Και αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας. Ναι. Πώς βλέπεις, πώς είδες το πρωτάθλημα ως διοργάνωση, Νίκο? Εντάξει, οργανωμένα ήταν, δεν ήταν. Η διαφορά με τη Β' ήταν πως υπήρχε γυμνασμένες οι ομάδες και λίγο πιο οργανωμένες. Εικόνα της διαιτησίας? Εντάξει, πιστεύω θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερα, μην σας λέω ψέματα. Αλλά στην τελευταία την κατηγορία του κόσμου θα μάθουν και αυτοί να σφυράνε, λογικό είναι. Από τις 6 ομάδες που αντιμετωπίσατε, Νίκο, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα, θεωρείς ότι ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Αυτή η ομάδα είναι το Παγκράτη, το οποίο είναι στις τελευταίες θέσεις. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, πολύ καλή ομάδα, δεν ξέρω το λόγο που είναι τόσο χαμηλά. Και Αμπελόκηπε επίσης, επειδή ήταν σκληρή η ομάδα. Στη θέση που αγωνίζεσαι ως επιθετικός ήταν πέρσι ο Γεωργίου, ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό, ναι, με γνωρίζω πολλά γκολ. Φέρεις βαρύ φορτίο, ας πούμε, να... και ως έμπειρος. Πώς είναι το κλίμα έτσι μεταξύ σας οι παίκτες? Γίνατε μια παρέα, μια οικογένεια, εσύ ως νέο μέλος? Ήταν τα παιδιά έτοιμη η οικογένεια, όλοι ήταν χρόνια. Και εγώ πήγαμε, αγκαλιάσαμε τα παιδιά, δεν έχω παράπονο. Και τους νιώθω ήδη οικογένεια, ας πούμε, αλήθεια. Και αυτό δεν συνοδεύεται μόνο στο γήπεδο, θα πιούμε και τους καφέδες μας έξω από το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι που μπορεί να βρεθούμε. Είναι όντως αυτό που λέμε οικογένεια η ομάδα. Ωραία. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει τίποτα, γι' αυτό βγαίνει αυτό τόσο καλά, έχει πετύχει. Τώρα το ποδόσφαιρο σου έχει λείψει, Νίκο? Το συζητάμε αυτό, είναι τρόπο ζωής για μένα. Τώρα, Νίκο, επειδή είσαι εκτός από αθλητής, ποδοσφαιριστής, είσαι και επιχειρηματίας. Δεν θέλω να σε ρωτήσω, σε έχει επηρεάσει ως επιχειρηματίας το lockdown, η καραντίνα στον δικό σου τομέα? Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι όπως ήταν. Επειδή έχω κατάστημα εστίασης, είναι κάπως δύσκολο. Έρχεται ο κόσμος, παίρνει καφέ πακέτο, φεύγει ως εκεί. Έχει μειωθεί ο τζίρος, εντάξει, το παλεύουμε. Τα καταφέρουμε μέχρι στιγμής, απλά δυσκολευόμαστε τελικά εκεί. Αλλά δεν έχω παράπονο, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Με τον coach είσαι σε επικοινωνία, μιλάτε δηλαδή? Μιλήσαμε δύο φορές μες στην καραντίνα. Τον πήρα και σήμερα, μου το σήκωσε. Ωραία. Θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις στη διοίκηση, στην ομάδα που σε έχουν αγκαλιάσει? Τίποτα. Όλους, και τον coach και τον κύριο Καρύδη. Όλους θα θέλω να τους ευχαριστώ, γιατί πραγματικά με έχουν νιώσει να κάνω πολύ άνετα και να έχω μετανιώσει ότι δεν ήμουν καιρό εκεί. Χρόνια πίσω. Και τα παιδιά, έτσι όλα. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Νίκος Καριστινός με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Ο Τριφυλιακός θα τα καταφέρει φέτος να προωθεί στη Β' κατηγορία? Πρέπει να καταφέρει και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το κάνουμε αυτό. Θα ανέβουμε. Παρακολουθείς άλλα πρωταθλήματα, παρακολούθησες άλλες ομάδες? Ναι, εννοείται αυτό. Πάω και βλέπω συνέχεια παιχνίδια. Μπορείς να μου αναφέρεις έτσι κάποιες ομάδες που... Το ψυχικό έχω δει 3-4 μάτς του, έχω δει ένα παιχνίδι χολαϊκό. Γενικά πηγαίνω και βλέπω τα παιχνίδια. Έχω δει Κυζιακό. Έχεις ο Δημήτρης ο Καβαδίας, έχεις... Ναι, δίπλα καθόμασταν, εντάξει. Ο Δημήτρης. Γιατί ο Δημήτρης σε ήθελε φέτος στον Κυζιακό. Πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή από ό,τι ναι, ξέρω. Εντάξει. Έχω πάει 4 φορές στον Κυζιακό, είπα να δοκιμάσω κάτι άλλο για τελευταία χρονιά. Ο Δημήτρης είναι καλός άνθρωπος. Εκτός από καλός παράγοντας. Τώρα από τις μεγάλες ομάδες, ποια ομάδα υποστηρίζεις, Νίκο, εκτός από Τριφυλιακός? Στο ίδιο σήμα μένουμε, Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός, ωραία. Παναθηναϊκός φέτος δεν τα πάει, δεν ξέρω, έτσι, αρκετά πολύ καλά. Εντάξει, Ελλάς είναι, κάτι έκανε τώρα, έχει πάρει τα πάνω του. Μπήκε στην πεντάδα τώρα με την Ήγη που έκανε κόντρα στα Γιάννενα. Από τα ξένα πρωταθλήματα, σου αρέσει... Πιο πολύ από το ελληνικό, παρακολουθώ αγγλικό Premier League. Και ήμουνα από το όταν ήταν ο Gerrard, Liverpool, και από το 2015 που ψήφισε πάρα πολύ τη Leicester, πάρα πολύ. Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Vardy. Ο Vardy, έτσι. Ναι. Αγωνίζεται και στη θέση που αγωνίζεσαι και εσύ. Ναι. Αυτός είναι πολύ γρήγορος, ο Μαργός. Λοιπόν,
και αν σου έλεγα να μου πεις ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο Μέση ή ο Ρονάλντο, εσύ τι θα, ποιον θα επέλεγες ή ποιον θεωρείς εσύ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Που υπάρχουν ή που έχω δει. Ναι, από αυτούς που παίζουν τώρα ή και αυτούς που παλαιότερα, όποιον εσύ επιλέξεις. Εμένα μου άρεσε ο Ζιντάν πάντα, επειδή ήταν απλός. Ο Ζιντάν. Και από Έλληνες παίκτες. Ο Σεταρίδης μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήταν, τότε στην Εθνική, αλλά δεν είχαν την πορεία που περιμέναμε όλοι. Στον Τριφυλιακό υπάρχουν ταλέντα από τους νέους παίκτες δηλαδή, που μπορούν να κάνουν την καριέρα λίγο που έκανες εσύ. Ξέρω προπονήστε στο Χαλάνδρι, έτσι, στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Χαλάνδρι. Πολύ μεγάλη καριέρα, εγώ δεν έχω κάνει καριέρα μπροστά. Έχουμε πολύ ταλέντο μέσα στην ομάδα. Ειδικά στο θέμα των χαφ, ένα σκασμό. Έχουμε πάρα πολλούς παίχτες. Οι οποίοι είναι για παραπάνω κατηγορία και το λέω και στα παιδιά που εμπονούμαστε και τους το λέω. Λέω δεν είστε λέω, για να παίζετε γαμματοπικό, είστε για πάνω κατηγορία. Δύο-τρία παιδιά δηλαδή παίζουν άλφα με κλειστά τα μάτια. Ωραία. Νικόλα, να σου ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Καλές γιορτές. Να φύγει αυτός ο χρόνος που δεν μας πάει τόσο. Και να γυρίσουμε με δυνατότητα και με υγεία. Και να τα πούμε στο γήπεδο. Και να σου ευχηθώ να πετύχεις αρκετά γκολ και να βοηθήσεις τον Τριφυλιακό να τηρήσεις την υπόσχεση που έδωσες. Να ανέβει ο Τριφυλιακός στη Β' Αθήνας με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Να είστε καλά. Πιστεύω να τα φέρουμε. Ευχαριστώ.